συντροφιά στο ψάρεμα του κυρίου Νίκου Γιαβρούτα αυτό το καλοκαίρι είναι ένα χελιδονάκι, το οποίο έχτισε τη φωλιά του μέσα στη βάρκα του και τον ακολουθεί στο ψάρεμα χωρίς να φοβάται. Το χελιδονάκι έχει γεννήσει τα αυγά του και ο κύριος Νίκος έχει φτιάξει μια κατασκευή για να προστατέψει τη φωλιά του. Όπως θα ακούσετε, τον επαγγελματία ψαρά, κύριο Νίκο Γιαβρούτα, και τον Χρήστο Παγανιά, επαγγελματία της περιοχής που η ψαροταβέρνα του βρίσκεται απέναντι από το καΐκι, παρατηρούν εδώ και αρκετό καιρό εντυπωσιασμένοι ένα σπάνιο γεγονός. Βρισκόμαστε σε μία βάρκα, στο κρυονέρι ναυπακτίας, όπου εδώ ο κύριος Νίκος, εδώ ψαράς της περιοχής, είχε μία ευχάριστη έκπληξη αυτό το καλοκαίρι. Ένα χελιδονάκι έχτισε τη φωλιά του μέσα στο καΐκι σας. Και σας κρατάει συντροφιά στο ψάρεμα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εδώ πριν περίπου 25 μέρες αρχίσε έφτιαξε τη φωλιά του. Ήταν ζευγάρι, ας πούμε, και την έφτιαξε σε ένα προμπολέα. Εγώ την άφησα τη φωλιά, που είναι μικρή μένει φωλιά, την άφησα όπως είναι. Έκανε και τα μπουλάκια του. Κάθε μέρα ξεκινάμε, πήγαμε για ψάρεμα, έρχεται κοντά το χελιδόνι, φτάνομαι στη σημαντούρα από το δίχτυ. Πιάνουμε τη σημαντούρα και μετά το χελιδόνι φεύγει. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στη σημαντούρα έχει ξημερώσει και επιστρέφει στο λιμάνι. Πριν μπούμε στο λιμάνι, έρχονται 4-5 χελιδόνια όλο μαζί, φτερουγίζουν πάνω από το καΐκι. Υποδέχονται. Μα συνοδεύουν μέχρι εκεί που θα δέσουν το καΐκι, ας πούμε. Και μπαίνει κατευθείαν το χελιδόνι στη φωλιά του. Εν τω μεταξύ, πηγαίνουμε ένα φίλο παρέα, πάλι, ο οποίο κάθεται ακριβώ κάτω από τη φωλιά του χελιδονιού. Το χελιδόνι είναι ήρεμο πολύ, δεν φεύγει καθόλου. Εμείς ασχολούμαστε με ό,τι δουλειά έχουμε πάνω στο καΐκι. Ούτε φοβάται? Όχι, όχι. Πολλές φορές τον παίρνουμε μέχρι εκεί. Το μόνο δηλαδή μια μέρα μας συνέδωσε μέχρι τέλος δουλειάς. Δηλαδή πήγαμε, πιάσαμε τη σημαδούρα. Εν τω μεταξύ ήταν κάτι γλάρι. Τις άλλες φορές ήταν ένας γλάρος. Και έφευγε κατευθείαν, δηλαδή τουλάχιστον 3-4 μίλια. Τουλάχιστον 3 μίλια ακατέβατα από εκεί μέχρι το λιμάνι μακριά. Μια μέρα ήταν πολύ γλάρη και ήταν καθισμένη μέσα στη θάλασσα. Και το χελιδόνι μόλις πήγε να ξεμετήσει, μόλις βλέπει τους γάρους, λαούδια πήγε πάλι στη φωλιά του. Εμείς σηκώσαμε τα δίχτυα, ξαναρίξαμε τα δίχτυα και επιστρέψαμε στο λιμάνι. Και μόλις κοντέψαμε να φτάσουμε κοντά στο λιμάνι, τότε βγήκε από τη φωλιά του. Από φόβο, φαντάζομαι να μην το φάνε γλάρη. Έχει αυγουλάκια μέσα τώρα. Ναι, ναι, έχει αυγουλάκια. Τα οποία εγώ την πρώτη φορά, αθελά μου βέβαια. Τα κούμπησα να δει όντως αν έχει αυγουλάκια. Και μου είπε η γυναίκα μου: τα περάσει, γιατί άμα τα κουμπίσεις, ναι, ναι. Είχα φόβο τουλάχιστον ένα απόγευμα δεν πλησιάσει το χελιδόνι. Μετά ήρθε μόνο, από μόνο το εξιώδη. Το έχουμε βάλει και ένα από κάτω, ας πούμε, στυλ καλαθάκι. Μόλις βγουν τα πουλάκια τα μικρά, με το καλό, να μην πέσουν κάτω. Και από πάνω, επειδή είναι τέτοια και κάνει ζέστα, βάλουμε ένα χαρτόνι από πάνω με το φίλο μου για να τα προστατεύσουμε λιγάκι από τη ζέστα. Δίπλα μας εδώ είναι και ο Χρήστος Παγανιάς, επαγγελματίας εδώ της περιοχής. Έχει ψαροταβέρνα ακριβώς απέναντι από το καΐκι. Ο οποίος παρατηρούσε το γεγονός εδώ και αρκετό καιρό. Το φροντίζουμε? Έτσι ακριβώς, ναι. Το χελιδονάκι έφκανε τη φωλιά του και όπως είπε και ο Νίκος πάνω στον προβολέα. Και ο Νίκος είχε την ιδέα να το προστατεύσει, επειδή το ίδιο ότι γέννησε αυγουλάκια και του έκανε ένα καλάθι από κάτω, αν βγουν τα πουλάκια να μην πέσουν στη θάλασσα. Είναι τόσο εξοικειωμένο που όταν σηκώνει ακριβώς από κάτω που είναι το βίτζι τα δίχτυα, αυτό κάθεται και παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο. Και το βλέπουμε όταν γυρνάει το καΐκι, κάνει τις βόλτες, το ξαναμπαίνει μέσα. Πρωτόγνωρο πράγμα. Δηλαδή, μέσα στο καΐκι να πηγαίνει παρέα βόλτα συνοδεία για ψάρεμα και να γυρνάει. Είναι περίεργο γεγονός. Ο κύριος Νίκος αναφέρει ότι το χελιδόνι του έχει φέρει γούρι, καθώς οι ψαριές του φέτος είναι αυξημένες σε σχέση με άλλες φορές. Πρώτη φορά χτίζει? Ναι, πρώτη φορά, και από ό,τι μου λέγανε πολλοί φίλοι γνωστοί και μη, ότι αυτό σε μένει είσαι καλός άνθρωπος, μου λέγανε. Λέω καλός άνθρωπος, εντάξει, καλός, λέω εγώ, οι άλλοι δεν ξέρω τι λένε, είναι καλοτυχία. Και καθώς ξεκίνησα το ψάρι, ας πούμε, μπορεί και θες από αυτό, θες από όλο, πηγαίνει. Φέρνει γούρι στο ψάρεμα? Ναι, φέρνει γούρι. Μέχρι στιγμής. Έχουμε καλές ψαριές δηλαδή? Όχι δυνατές, αλλά συγκρίνεις με... Ο χελιδόνι έχει εξοικειωθεί μαζί μας. Δεν ξέρω κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να εξοικειωθούμε με τη φύση και το ζωικό περιβάλλον. Αυτό είναι. Ναι, συγκρίνεις με πέρσι, δηλαδή είναι καλύτερες οι ψαριές φέτος. Δεν ξέρω αν αφιλούνται στο χελιδόνι ή δεν ξέρω σε τι άλλο οφείλεται.